Αντεπίθεση φαίνεται ότι περνάει η Αθήνα μετά τις πολλές τουρκικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με δηλώσεις για κάζους μπέλη από τουρκικής πλευράς και από στρατικοποίηση των νησιών μετά την θέμα που προέκυψε με τα 12 ναυτικά μίλια και την επαναφορά. Την αιγαλίτιδα ζώνη, ναι, την επέκταση. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μια μακροσκελέστατη νότα που εκδόθηκε στις 24 Οκτωβρίου και βάσει της οποίας προχωρά η Ελλάδα σε δέσμευση περιοχών σε όλο το εύρος του Ανατολικού Αιγαίου από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Έτσι με μια σειρά από περιοχές δεσμεύονται για ασκήσεις με πυρά αλλά και χωρίς πυρά τόσο της πολεμικής αεροπορίας όσο και του πολεμικού ναυτικού για διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 28 Δεκεμβρίου. Ναι. Αυτή είναι η Νόταμ και σύμφωνα με πληροφορίες οι ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι μικρής κλίμακας αλλά και θα είναι μέρη της άσκησης Μέδουσα που θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξία, να μας ενημερώσει και τι γίνεται, γιατί αυξάνεται και η ένταση για το θέμα του 35χρονου Κωνσταντίνου Κατσίφη. Φαίνεται ότι από την ιατροδικαστική προκύπτει μάλλον ότι είχαν καθαρίσει το σώμα του και είχαν συρραφεί τα τραύματα, πράγμα που σημαίνει μάλλον ότι δεν θα μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου του και το τι ακριβώς είχε γίνει. Ναι, ο Έλληνας ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο να εξετάσει τη σωρό, οι αλβανικές αρχές τον επέτρεψαν μόνο για 5 λεπτά να δει τη σωρό και να την εξετάσει. Mm-hmm. Και το μόνο που πρόλαβε να διαπιστώσει είναι όντως ότι είχαν πληθεί τα τραύματα, είχε πληθεί δηλαδή η σωρός και το σημείο που είχε περάσει τη σφαίρα, οι δύο σφαίρες, είχε καθαριστεί. Επομένως λοιπόν δεν μπορούσε να εξάγει καθόλου ασφαλή συμπεράσματα. Mm-hmm. Επίσης λένε ότι όπως προκύπτει δεν κρυβόταν ο Κατσίφας, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Δέχτηκε τα τραύματα όρθιος, κοιτάζοντας τους δολοφόνους του. Σε κάθε περίπτωση είναι μετεμποδίων η όλη εξέταση. Και χθες εκλήθη η Ελληνίδα πρέσβεσσα Τίρανα και την ενημέρωσαν ότι αρμόδια για όλη την διερεύνηση της υπόθεσης αυτής είναι μόνο η αλβανική αστυνομία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει λόγο και ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στο διπλωματικό επίπεδο μιλάμε για μια κλιμάκωση σε αυτή την υπόθεση από τη στιγμή που δεν επιτρέπουν οι αλβανικές αρχές στην Ελλάδα να έχει μια γνώση επί του θέματος. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία. Να σε καλά. Πάμε να αλλάξουμε, να πάμε στο μέτωπο της υγείας. Η Νικόλ Κούνα.